Αγαπητοί συνάδελφοι, τα άρθρα που επέλεξα ήταν μια προσωπική επιλογή άρθρων και ευχαριστώ και τον κύριο καθηγητή και τον δάσκαλό μου, τον κύριο Αποστολίδη, διότι μου δώσαν ελεύθερα να επιλέξω άρθρα τα οποία προσωπικά, με κάποια προσωπικά κριτήρια επέλεξα. Τι κάνουμε, μου άρεσε γιατί είναι στην καθημερινή κλινική πράξη και χθες είχε γίνει μια συζήτηση. Δίνουμε σε ασθενείς τα κλασικά φάρμακα για την καλοήθη προστατική υπερπλασία, τους α αποκλειστές και τους αναστολείς της 5α αναγωγάσης. Σε πολλούς όμως ασθενείς έχουμε ένα πρόβλημα. Οι ασθενείς βελτιώνονται μεν, αλλά παραμένουν τα συμπτώματα αποθήκευσης. Το συγκεκριμένο άρθρο που επέλεξα είναι από συγγραφείς τους οποίους προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι λειτουργικοί ουρολόγοι, δεν επαναπαύονται στα υποκειμενικά συμπτώματα, αλλά κάνανε πλήρη ουροδυναμική διερεύνηση των ανθιστάμενων συμπτωμάτων αποθήκευσης σε ασθενείς οι οποίοι ήδη παίρνανε την καταξιωμένη φαρμακευτική αγωγή για την καλοήθη προστατική διόγκωση. Τα αποτελέσματα. Στην καθημερινή κλινική πράξη, οι ασθενείς οι οποίοι δεν θα βελτιωθούν τα συμπτώματα αποθήκευσης, αν τους κάναμε ουροδυναμικό, στο 40% φαίνεται ότι η αιτία είναι η καλοήθης προστατική απόφραξη. Στο 1/3 των ασθενών είναι η υπερλειτουργία του εξωστήρα, η οποία οδηγεί σε παραμονή των συμπτωμάτων αποθήκευσης. Το πιο σημαντικό όμως εργασίας, το οποίο μας βοηθάει στην καθημερινή κλινική πράξη, είναι αυτά εδώ τα αποτελέσματα. Οι συνάδελφοι μας είπαν ότι το μέγεθος του προστάτη που μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε στο ιατρείο μας, στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, αλλά και η ουρολογία, η μέγιστη ροή, μπορούν να μας βοηθήσουν στο να επιλέξουμε τη δεύτερη γραμμή θεραπείας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει εμένουν τα συμπτώματα αποθήκευσης και έχει μικρό μέγεθος προστάτη και μεγάλη μέγιστη ροή των ουρών, η κύρια αιτία φαίνεται να είναι η υπερλειτουργία του εξωστήρα. Επομένως, χωρίς να φοβόμαστε, όσο μικρότερο το μέγεθος του προστάτη και όσο μεγαλύτερη η μέγιστη ροή των ουρών, πάρα πολύ εύκολα στην καθημερινή κλινική πράξη, στους ασθενείς που ήδη χορηγήσαμε α αποκλειστή ή α αποκλειστή και φιναστερίδη ή δουταστερίδη, μπορούμε, εφόσον επιμένουν τα συμπτώματα αποθήκευσης, από το ιατρείο μας με ευκολία να προσθέσουμε ένα αντιμουσκαρινικό. Αντιθέτως, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την αντίθετη άποψη, ότι σε πολλούς ασθενείς το χειρουργείο δεν πρέπει να αποκλείεται. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του προστάτη και όσο μικρότερη η μέγιστη ροή των ουρών, θα πρέπει να θεωρούμε ότι η καλοήθης προστατική απόφραξη μπορεί να είναι η αιτία για τα εμένοντα συμπτώματα και να το συζητήσουμε τις περαιτέρω αντιμετωπίσεις, ακόμα και την χειρουργική αντιμετώπιση του προστάτη αδένα. Και κυρίως να προσέχουμε στους υπερήλικες ασθενείς με μικρό μέγεθος προστάτη. Διότι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς, όχι η απόφραξη, αλλά η υπερλειτουργία σε συνδυασμό με την υποσυστολία είναι η κύρια αιτία των συμπτωμάτων. Σχόλια, ερωτήσεις. Ναι. Δηλαδή, σχόλια πάνω. Μία μαγική μελέτη δεν θα ήταν αν μπορούσαμε, λέω, θεωρητικό, δεν μπορούμε για ηθικούς λόγους, να τους είχαμε χειρουργήσει όλους αυτούς και να τους ξανακάναμε μετά. Να ξέραμε την επίπτωση του χειρουργείου, τόσο καλά μελετημένη και δύσκολη ομάδα. Και εκεί πέρα θα βγάζαμε πολλά συμπεράσματα για το ποιοι από αυτούς ανταποκρίνονται και ποιοι όχι. Το κλασικό βέβαια πρόβλημα εμένα πάντοτε αυτό που με φοβίζει και δεν θέλω να χειρουργώ, είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν ερεθιστικά συμπτώματα και πολύ λίγα αποφρακτικά. Αυτούς δεν θέλω να τους ακουμπήσω. Έχω δίκιο ή όχι, Μάγε? Τα ερεθιστικά συμπτώματα είναι αυτά που γνωρίζουμε ότι είναι αυτά που δημιουργούν τη μεγαλύτερη υποκειμενική ενόχληση, το μεγαλύτερο μπόδερ. Δεν θα είμαι απόλυτος. Όταν δεν βλέπουμε μόνο τα συμπτώματα, όταν θα δούμε έναν ασθενή στο ιατρείο μας και θα έχουμε κάνει τον υπέρηχο, θα ξέρουμε το μέγεθος του προστάτη, θα βλέπουμε τις ουρήσεις του, θα αξιολογήσουμε τη μέγιστη ροή. 30 γραμμάρια με 13 ροή. Δεν θα το χειρουργήσω ποτέ. Αυτό θέλω να πω.
Είναι όμως κάποια άρθρα στη βιβλιογραφία που έτσι δημιουργούν μια σκιώδη κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει μια δημοσίευση στο BJU που είναι ανασκόπηση από Βρετανούς χειρουργημένους ασθενείς και ο πίνακας δείχνει καθαρά ότι μεσοπρόθεσμα, τουλάχιστον μετά τη διουρηθρική, όλα τα συμπτώματα αποθήκευσης βελτιώνονται εντυπωσιακά. Οπότε υπάρχει ακόμα στη βιβλιογραφία μια κατάσταση λίγο χαοτική. Ίσως άρθρασα και αυτά να είναι που κάνουν αυτό το phenotyping των ασθενών πλέον, να είναι και το μέλλον στην πορεία, ας πούμε, της αντιμετώπισης. Δηλαδή, όπως έχουμε στον καρκίνο πίνακες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, αντίστοιχα στη λειτουργική ουρολογία θα δημιουργηθούν αντίστοιχοι πίνακες με όγκους προστάτη, με ροές, με κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι στους ασθενείς με ερεθιστικά συμπτώματα, στους άνδρες με καλοήθη προστατική διόγκωση, υπάρχουν pattern. Και θα πρέπει να ξέρουμε στην καθημερινή κλινική πράξη ότι υπάρχουν ασθενείς, όχι όλοι, δεν παίρνουν όλοι στο ίδιο pattern. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι πραγματικά θα βελτιωθούν με την προσθήκη του αντιμουσκαρινικού φαρμάκου. Είναι αυτοί που με όλη την σωστή αξιολόγηση θα πεις ότι είναι χαμηλής κλινικής υποψίας για να έχει κλινικά σημαντική απόφραξη ή και κλινικά σημαντική αποστολία. Γιατί και εκεί θα επιδεινωθεί με το αντιμουσκαρινικό. Υπάρχει όμως και ένα pattern ασθενών οι οποίοι πραγματικά θα βελτιωθούν από το χειρουργείο. Και είναι το παράπονό μου ότι ενώ όταν εγώ, όχι πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησα την ουρολογία, μάθαινα ότι δείχνουμε έναν αλφα αποκλειστή και αν δεν βελτιωθεί ο ασθενής το χειρουργούμε, το οποίο ήταν λάθος, βλέπω ότι υπάρχει μία τάση, ένα trend, να φτάνουμε στο ακριβώς αντίθετο άκρο. Ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι τους δίνουμε τα καλά φάρμακα, ο φιναστερίδη και το ταστερίδη, και βλέπεις ότι ο ασθενής βασανίζεται και έχει υψηλή κλινική υποψία ότι είναι ανατομικά αποφραγμένος. Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι θα βελτιωθούν, θα θεραπευτούν με το χειρουργείο. Αυτή είναι η δουλειά του κλινικού γιατρού στο ιατρείο, να διακρίνει ποιος από αυτήν την ετερογενή ομάδα των LATS δεν θα πρέπει να χειρουργηθεί, αλλά θα βελτιωθεί με την προσθήκη ενός αντιμουσκαρινικού και ποιος ίσως να σκεφτόμαστε να τον οδηγήσουμε στο χειρουργείο για να απαλλαγεί από τα συμπτώματά του. Να εκμεταλλευτώ λίγο την παρουσία τώρα, μια που είναι το θέμα. Πόσο τελικά, επειδή κάνατε πολύ μελέτη πάνω σε αυτό, υπάρχει κάτι με τον υπέρηχο που μπορούμε να μετράμε, π.χ. το πάχος ισχύς ή οτιδήποτε, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μία παράμετρος που θα μας βοηθήσει σε κάποιες τέτοιες επιλογές? Την προσωπική μου άποψη θα πω. Από όλα αυτά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, την εδοκιστική προβολή του μέσου λοβού και την πρόσθετη παρεκτόπιση της γωνίας που σχηματίζεται από το ισοστό με τις ουρίθρες, τη θεωρώ πιο αξιόπιστη σε βαθμό που μπορεί να μην κάνω εγώ ουροδυναμικό. Υπάρχουν μελέτες για το bladder wall thickness. Τώρα έχουμε κάνει κάποια δουλειά με τον Βασίλη Σακαλή, κρίμα που δεν είναι εδώ. Πάνω στο bladder weight, στο UEBW. Ξέρω ότι μικροφωνεί συνέχεια. Δεν νομίζω ότι ακόμα η βιβλιογραφία είναι έτοιμη να απαντήσει πάλι με χαρακτηρισμούς σε ποια cut-off επίπεδα, ας πούμε, του bladder wall thickness ή του UEBW θα μπορείς να χαρακτηρίσεις κάποιον ότι έχει οπωσδήποτε DO, λειτουργία του εξωστήρα ή έχει υποσυστολία του εξωστήρα ή κτλ. Αυτά είναι ακόμα στα σχετικά. Πάντως, σε μένα μου άρεσε αυτό που είπε ο Βάιος, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται καν κεφαλή διορθική. Και όλοι έχουμε ένα υπέρηχο στο ιατρείο μας για το μέσο λοβό, ένα υπερηχογράφημα κύστης θέλησης. Ναι, αλλά πρέπει να είναι και κάπως στανταρισμένο αυτό. Δηλαδή? Το θέμα είναι σε ποιους όγκους πλήρωσης της κύστης θα μετράς. Και σε ποιες θα αυτό λέω, δεν είναι ακόμα απόλυτα στανταρισμένα. Δηλαδή τώρα μόλις βγάλαμε με τη διατριβή του Βασίλου Σακαλή ένα paper ότι ακόμα και ελάχιστες μεταβολές στη μέτρηση του UABW, ας πούμε, μεταβάλλονται... μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά λάθη στις μετρήσεις. Και τα στανταρίσματα γίνονται ανάμεσα σε χωρητικότητες κάτω από 250 και πάνω από 250 ml. Άλλο το όριο, ας πούμε, είναι στα 250 ml. Τι κάνεις αν ο ασθενής σου δεν έχει χωρητικότητα 250 ml, ας πούμε, αν είναι υπερλειτουργική η κύστη, ξέρω εγώ, και ουρείς σε όγκους 150 ml. Είναι πολύ θολά ακόμα τα πράγματα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι υποσχόμενο, βέβαια. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, γιατί έτσι όπως το παρουσιάσατε, ουσιαστικά
ήταν κάποιοι εντελώς υγιείς άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια συμπτώματα. Κάτι το οποίο απέχει η παρασάγκας από την καθημερινότητα των αρρώστων που αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα, εάν κάποιος παίρνει διουρητικά, εάν κάποιος από την άλλη μεριά, και είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο στην Ελλάδα με το κάπνισμα, έχει πρόβλημα από το ανώτερο αναπνευστικό και παίρνει φάρμακα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να δημιουργήσουν συμπτώματα από το κατώτερο ορφητικό. Πώς εμπλέκονται όλα αυτά τα πράγματα και επίσης η ηλικία σε σχέση με τη συνοδό νοσηρότητα, γιατί εκείνο το οποίο φαίνεται ότι έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια είναι το πώς εξελίσσονται αυτοί οι άνθρωποι και όταν φτάσουν να είναι 75 ή 80 χρονών αντιμετωπίζουν χειρουργικούς κινδύνους οι οποίοι είναι 100 φορές περισσότεροι από εκείνους που θα είχαν 10 χρόνια πριν. Ναι, κύριε Καθηγητά, το συγκεκριμένο άρθρο, όπως όταν κάνουμε κάποια ουροδυναμική διερεύνηση, ήταν για να μας πούνε οι επιστήμονες ότι αυτά και αυτά βρήκαμε. Δεν ήταν άρθρο που να μας πει τι απόφαση θα πάρουμε όταν έχουμε απέναντι έναν ασθενή μας, διότι όλοι μας το γνωρίζουμε και είμαστε ειλικρινείς ότι εγώ μπορεί να έχω έναν ασθενή με ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους δίπλα, έναν ίδιο ασθενή με ακριβώς το ίδιο μέγεθος προστάτη, την ίδια ουρομετρία και η απόφασή μου σε αυτό να πάω συντηρητικά και σε αυτό να πάω χειρουργικά. Αυτό απλά επειδή μιλάμε για τα εμένοντα λάτς μετά από την χορήγηση για την ανάγκη των αντιμουσκαρινικών, η αξία προσωπικά για μένα αυτής της εργασίας είναι ότι δεν πιθανολογώ με συμπτώματα. Από ό,τι κατάλαβα ήταν πριν τη χορήγηση αντιμουσκαρινικών. Πριν τη χορήγηση. Παίρνανε, αν είχαν μέγεθος κάτω από 40 κυβικά με έναν μόνο αλφα μπλόκερ, πάνω από 40 κυβικά με έναν αλφα μπλόκερ και 5 RIs, και όσοι είχαν υποκειμενικά συμπτώματα αποθήκευσης που τους ενοχλούσαν, κάνανε μια ουροδυναμική διερεύνηση για να δώσουν απαντήματα αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά. Οι ηλικίες τους ποιες ήταν? Ήταν ασθενείς πάνω από 50 χρονών. Όχι πάνω από 50 χρονών, πάνω από 40 χρονών, γιατί είχαν και μικρούς. Ήταν ουσιαστικά διερεύνηση της παθοφυσιολογίας των ανθιστάμενων συμπτωμάτων αποθήκευσης. Διατροφή και προστάτηση. Ένα δεύτερο άρθρο, το οποίο μεγάλη συζήτηση για το μεταβολικό σύνδρομο που μαστίζει το δυτικό κόσμο και τα συμπτώματα από το κατώτερο ορφητικό και το προστάτη. Προσωπικά ξεχώρισα αυτή το άρθρο, διότι για πρώτη φορά προσπάθησαν οι συγγραφείς να συσχετίζουν αυτό που ονομάζουμε μεταβολικό σύνδρομο, όχι με το μέγεθος του προστάτη ή με τα συμπτώματα από το κατώτερο ορφητικό, αλλά με κάποια μορφομετρικά χαρακτηριστικά της καλοήθους προστατικής διόγκωσης. Σίγουρα διαπιστώθηκε ότι το μεταβολικό σύνδρομο η αρτηριακή υπέρταση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης και τα τριγλυκερίδια βρέθηκαν να είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για καλοήθη προστατική διόγκωση. Το πιο σημαντικό όμως είναι, το οποίο βέβαια είναι μια εργασία, ότι είναι η πρώτη φορά που βιβλιογραφικά τουλάχιστον βρήκανε θετική συσχέτιση μεταξύ του μεταβολικού συνδρόμου και της ενδοπροστατικής προβολής του μέσου λοβού. Είναι η πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει άλλη βιβλιογραφία, αλλά συσχετίστηκε το μεταβολικό σύνδρομο. Επίσης, συσχετίστηκε. Όπως και ξέρουμε και ο όγκος του πρωτοαδένα, έτσι. Ένα από τα συμπεράσματα, σας είπα στην παρουσίαση, λες τα πιο σημαντικά κατά την προσωπική σου άποψη. Επίσης, ήταν σημαντικό, δεν είναι γραμμένο στη διαφάνεια, ότι υπήρξε και μία άμεση συσχέτιση μεταξύ της περιμέτρου της κοιλιακής χώρας με τον όγκο της μεταβατικής ζώνης. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς στο ιατρείο σας έχετε μεζούρα? Ένας μόνο, δύο, τρεις, ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτή την παρουσίαση και την παρουσίαση του κυρίου Καλυβιανάκη, νομίζω ότι πρέπει να βάλετε μια μεζούρα στο ιατρείο σας.
Το άρθρο δεν προσφέρει, κύριε καθηγητά, κάτι στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά το θεώρησα σαν κάτι το οποίο πρώτη φορά ήταν πρώτη φορά στη βιβλιογραφία. Υπήρξε ένα άρθρο που ασχολήθηκε με μορφομετρικά χαρακτηριστικά του προστάτη και του μεταβολικού. Αυτό νομίζω, Βαΐ, έχει σημασία στους νέους, νεότερους ασθενείς, που δεν το υποψιαζόμαστε. Δηλαδή, 40 με 50 που δεν πάει το μυαλό σου, αυτοί που έχουν από πολύ νέοι έντονα λάτς, έτσι, μια κατηγορία από αυτούς είναι ο μέσος λοβός. Αυτό είναι κλασικά. Αυτούς που χειρουργούμε τους 40 τελικά, περισσότεροι είναι με μέσο λόγο. Εμπειρικά το λέω, δεν ξέρω ποια είναι η εμπειρία των άλλων. Αλλά είναι ο μέσος λόγος που... Πάντως, υπήρξαν και κάποιες άλλες δημοσίευσεις λίγο παλιότερες πάνω στο μεταβολικό σύνδρομο και στην πρόγνωση της αποτελεσματικότητας της χειρουργικής θεραπείας. Και νομίζω ότι πάλι ήταν η περιφέρεια της μέσης ο κύριος παράγοντας ο οποίος προέβλεπε και κυρίως την παραμονή πάλι των συμπτωμάτων αποθήκευσης μετά το χειρουργείο. Και αυτό είναι ένα πεδίο έρευνας λαμπρό. Πόσο είναι το όριο της μέσης, γιατί ξέρετε το BMI δεν το χρησιμοποιούμε. Το όριο της μέσης το ξέρετε? 105 νομίζω. 102. Νομίζω ότι παίζει ανάλογα με την εθνότητα και την γεωγραφική περιοχή. Άλλο είναι στην Ευρώπη, άλλο είναι στην Αποανατολή, άλλο στην Αμερική. Έχει διακυμάνσεις. Σωστά, Φώτη? Εδώ σε εμάς είναι 102. Το τρίτο άρθρο αφορούσε πάλι τα συμπτώματα αποθήκευσης, αλλά στα πλαίσια μιας πάρα πολύ καλής πολυκεντρικής μελέτης για την συνδυασμένη αγωγή ενδοσκαρινικού και β3 αδρενεργικού αγωνιστή, όπου οι συνάδελφοι σε πολλά κέντρα παγκόσμια μελέτησαν μια ομοιογενή ομάδα ασθενών με υπερλειτουργική κίστη, τους ακρατείς ασθενείς με υπερλειτουργική κίστη. Τυχιοποιήθηκαν οι ασθενείς σε αυτή την πολυκεντρική μελέτη με μονοθεραπεία και συνδυασμένη αγωγή αντιμουσκαρινικού και β3 αδρενεργικού αγωνιστή. Με πολύ λίγα λόγια, τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής αυτής μελέτης μας είπε ότι στα δύο κύρια endpoints, στον αριθμό των επεισοδίων ακράτειας αλλά και στον αριθμό των ουρήσεων ανά 24 ώρο, ο συνδυασμός της ολιφενακίνης 5 mg με το β3 αδρενεργικό αγωνιστή ήταν ανώτερος της μονοθεραπείας. Βέβαια, φυσικά, πάντοτε όποτε χορηγούμε χαλινάρι στην κίστη είτε συνδυασμό χαλιναριού στην ουροδόχο κίστη, θα πρέπει να προσέχουμε μία μικρή, το αν είναι κλινικά σημαντική αύξηση του υπόλοιπου μετά ούρηση, όπως φαίνεται αυτή η διαφάνεια. Επομένως, είναι η δεύτερη, νομίζω, δημοσιευμένη μεγάλη κλινική μελέτη, όπου πλέον μας επιτρέπει να κάνουμε συνδυασμό φαρμακευτικών παραγόντων που στόχο έχουν την φάση πλήρωσης του ουροδόχου κίστης. Ένα εξαιρετικό άρθρο. Είναι ένα από τα δύο που απέστειλα και στον καθηγητή, διότι είναι καλό να το έχουμε στην βιβλιογραφία μας. Φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία των ασθενών βέβαια ήταν γυναίκες, έτσι δεν είναι? Ναι, πάντα, σε όλες αυτές τις μελέτες. Πρέπει να ήταν γύρω στο 80%, έτσι. Σε όλες τις μελέτες με μη εγκρατή υπερλειτουργική κίστη, η πλειοψηφία είναι οι γυναίκες. Αυτό είναι ένα κλασικό πρόβλημα, νομίζω, έτσι. Γιατί πολλές είναι οι γυναίκες οι οποίες δεν βολεύονται, δηλαδή δεν γίνονται στεγνές, δεν έχουν, που θέλουν, δεν φτάνει το αντιχολινεργικό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι στην ακράτεια και στην υπερλειτουργική κίστη. Θα δούμε και τα επόμενα papers με αποκορύφωμα το τελευταίο. Τέλος πάντων, που θα δημιουργήσει λίγο έτσι. Εγώ εδώ ήθελα να κάνω μία ερώτηση στους συναδέλφους, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά. Συγχορηγούν οι συνάδελφοι στην καθημερινή κλινική πράξη, στο ιατρείο τους, στα νοσοκομεία τους, αντιμουσκαρινικά με β3 αδρενεργικό αγωνιστή? Σε νευρογενή κίστη. Πιο δυνατά. Σε νευρογενή κίστη. Νευρογενή κίστη δεν έχουμε δεδομένα. Πολλοί κόσμος, εντάξει.
Νευρογενής κύστη πάει σε πιο εξειδικευμένα κέντρα. Είναι ένας συνδυασμός, προσωπική μου άποψη πάλι, που να μην το φοβάστε. Όταν δεν έχω ένδειξη ότι ένας ασθενής έχει κάτι κλινικά σημαντικό, είτε είναι άντρας και δεν έχω ένδειξη ότι έχει κλινικά σημαντική απόφραξη ή δεν έχει κλινικά σημαντική υποστολία, και πώς θα το αξιολογήσω αυτό με την αποτελεσματικότητα και ένωση της κύστης? Πάρα πολύ εύκολα. Κατουράει το ρουρόμετρο, βλέπεις πόσα κατούρισε, τι ταχύτητα κατούρισε και το υπόλοιπο. Από την απλή ουρορομετρία έχεις ενδείξεις αν έχει κάτι κλινικά σημαντικό. Αν δεν έχει κλινικά σημαντική απόφραξη, ένδειξη ή υποσυστολία, η συνδυασμένη αγωγή βοηθάει. Αυτό είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο, γιατί λίγο να ξεχωρίσουμε τη συνδυαστική θεραπεία, δηλαδή όπως ήταν πριν που ανέφεραν παραδείγματος χάρη να βάλεις έναν αλφα μπλόκερ και να βάλεις και έναν άλλον αλφα μπλόκερ ή κάτι τα παραμύω, από συνδυαστική ή αθρηστική θεραπεία, από την πολυτροπική θεραπεία, αυτό που λέγεται multimodal. Multimodal, και αυτό είναι multimodal, δηλαδή πας ουσιαστικά να χρησιμοποιήσεις μηχανισμούς, να παρέμβεις σε διαφορετικούς μηχανισμούς. Δεν να παρέμβεις και στο μουσχαρινικό, να παρέμβεις και στους βήτα. Και αυτό θα το δούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, το βλέπουμε κατά κόρον στην ογκολογία πλέον, με τους συνδυασμούς χημειοθεραπείας με φάρμακα από το στόμα κτλ. Το βλέπουμε, και αυτή είναι η σύγχρονη πράξη στην ανδρολογία, όπου η περονιέ πλέον, σε πρώτο στάδιο θα χρησιμοποιήσεις και τα ταλαφύλλη ημερήσια, θα χρησιμοποιήσεις και extender, θα χρησιμοποιήσεις και ακουστικά, δηλαδή τα multimodal είναι αυτά που θα σου φέρουν. Θα παρέμβεις με πράγματα, με χειρισμούς οι οποίοι έχουν διαφορετικούς δρόμους. Αυτό είναι το πολυτροπικότητα. Έτσι. Και το πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε περισσότερα όπλα στη διάθεσή μας. Έχω δύο κατηγορίες. Παλιά είχα μία κατηγορία φαρμάκων, όπως λέτε. Τώρα έχω δύο κατηγορίες φαρμάκων για να προσπαθήσω να παλέψω με τα συμπτώματα αποθήκευσης, με την ακράτεια των ούρων. Δύο δρόμους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η σολιφενακίνη 10 μιλιγκράμμ είχε καλύτερα αποτελέσματα από τα 5. Όσο αυξάνουμε τις δόσεις, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από τη μουσκαρινικά. Όταν όμως έρχεται στο ιατρείο ο ασθενής και σου λέει βελτιώθηκε η ακράτειά μου, αλλά δεν αντέχω τις παρενέργειες. Έχω πάλια τι κάναμε, τι είχαμε να κάνουμε. Δύσκολα. Τώρα έχω όπλα να διαχειριστώ τον ασθενή μου. Θα την πω ξαναγυρνάμε στην αρχική δόση τετλοποίησης και θα σου προσθέσω ένα δεύτερο χαλινάρι που δρά με διαφορετικό μηχανισμό. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, όπως πάντα. Μάλλον το καλό είναι ότι χρησιμοποιείς χαμηλή δόση, εδώ τις μελέτες αυτής τη χρησιμοποιεί χαμηλή δόση σολιφενακίνης μαζί με την μυραμπεκρόνη, το οποίο μειώνει τις πιθανότητες παρενεργειών σε σχέση με την υψηλή δόση της σολιφενακίνης. Απ' την άλλη, βέβαια, δημιουργούνται θέματα κόστους κατευθείαν, καθώς θα δημιουργούνται και πρωτόκολλα θεραπευτικά κτλ. Αυτό πιθανώς θα παίζει ρόλο στο μέλλον. Και το άλλο θέμα με όλες αυτές τις μελέτες της ακράτειας και της υπερλειτουργικής κύστης είναι ότι οι διαφορές σε απόλυτα μεγέθη δεν γεμίζουν το μάτι. Είναι μισό επεισόδιο ακράτειας, είναι όλα κάτω από ένα επεισόδιο ακράτειας βελτίωση, κάτω από ένα ή δύο επεισόδια ουρήσεων την ημέρα κτλ. Γι' αυτό, όπως το λέω πάντοτε, εγώ διαβάζω εκτός από το μέσο όρο το εύρος. Εάν το εύρος είναι μεγάλο και σταθερή αποκλειστό, τότε τι κάνω? Λέω, μάλιστα. Αυτό θα το δοκιμάσω και θα το πάω από άρρωστο σε άρρωστο. Υπάρχει σε άρρωστο δηλαδή που θα μου δουλέψει καλά και σε άρρωστο που δεν θα μου δουλέψει. Οπότε κάνω τις δοκιμές. Το οποίο πρέπει να το κάνουμε σε όλους γενικότερα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το πώς παρουσιάζονται ουσιαστικά αυτές οι μελέτες. Δηλαδή, παρουσιάζεται όλη η γκάμα των ασθενών. Ενώ θα ήταν ενδιαφέρουσα να υπάρχει μια δευτερεύουσα ανάλυση που να διακρίνει αυτούς που θεωρούνται responders έναντι αυτών που δεν θεωρούνται responders, και να γίνεται με αυτόν τον τρόπο πάλι στο μέλλον το phenotyping των responders, για να ξέρουμε σε ποιους θα δίνουμε το συνδυασμό. Ας πούμε, ποιοι θα έχουν την καλύτερη αποτελεσματικότητα από το συνδυασμό από οποιοδήποτε φάρμακο. Ο τρόπος που παρουσιάζονται τώρα είναι απλά επειδή βολεύει, ξέρω εγώ, τον FDA ή τις αρχές, τέλος πάντων, που πρέπει να δώσουν την έγκριση. Αλλά δεν βοηθάει στο να κοινωνήσεις το αποτέλεσμα της μελέτης. Γιατί αν κάτσεις και το διαβάσεις καλά και πεις μισό επεισόδιο κράτης, τι είναι? Τίποτα.
Το επόμενο άρθρο που επέλεξα έχει σχέση με τους PDE5, με τους PDE5, την τεταλαφύλλη πέτη σε δόση 5 μιλιγκράμμ και τα συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικού. Όχι πολύ μεγάλη εργασία, 70 ασθενείς, λιγότερα από 80. Γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον, γιατί είχε πάλι μέσα την ουροδυναμική διερεύνηση. Είχε αντικειμενική αξιολόγηση ουροδυναμικών παραμέτρων για την επίδραση της ταταλαφύλης 5 μιλιγκράμμ στη μελέτη πίεσης ροής αλλά και, και στην κιστομανομετρία πλήρωσης. Σημαντική, πιο σημαντική σε μένα από την ερωτηματολόγια. Η εργασία αυτή, παρόλο που ήταν μικρή σε μέγεθος, και αυτό είναι ένα αρνητικό της, οι συνεργάτες, τους οποίους επίσης θαυμάζω, διαπίστωσαν ότι σε όλα τα ερωτηματολόγια και στο IPSS αλλά και στα ερωτηματολόγια που αξιολογούμε τα συμπτώματα αποθήκευσης, οι ασθενείς είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση τόσο των συμπτωμάτων αποθήκευσης όσο και των συμπτωμάτων φάσης ούρησης. Εδώ είναι οι ουροδυναμικές παραμέτρους, τις οποίες βρήκαν στατιστικά σημαντική διαφορά. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να είναι και ψευδές, διότι όταν έχεις 75 ασθενείς, είναι πολύ εύκολο ενίοτε να δείξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά σε ουροδυναμική μελέτη βλέπουμε ένας δείκτης αυξημένων αντιστάσεων στη ροή των ούρων, ότι είχαμε ελάττωση στο follow-up υποαγωγή με τα ταλαφύλλη. Και ότι το αξιοθαύμαστο, ότι είχαμε μία ελάττωση της τάξης του 20% στην υπερλειτουργία του εξωστήρα. Όπως τόνισα, το διέκρινα αυτό το άρθρο διότι πρώτη φορά είδα αντικειμενική αξιολόγηση μίας φαρμακευτικής αγωγής στα LATS. Μία από τις ενδείξεις του ροδυναμικού είναι η έρευνα και η αντικειμενική επιβεβαίωση ότι βοηθάει στα συμπτώματα του κατώτερου ροπητικού. Βέβαια, εδώ λίγο θα προδοτήσω, για ακόμα μία φορά ο δείκτης της υποκυστικής απόφραξης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το αρνητικό, ότι ήταν ο δείκτης Blunder Outer Obstruction και όχι κάποιοι άλλοι πιο αυστηροί δείκτες υποκυστικής απόφραξης. Αυτή η εργασία δεν έχει επίπτωση στην καθημερινή κλινική πράξη, ήταν καθαρά επιστημονική. Ναι. Παρακαλώ. Μία ερώτηση να κάνω. Παρακαλώ. Πώς εξηγούν οι συγγραφείς ότι τα ευρήματά τους είναι αντίθετα με την μέχρι τώρα γνωστή βιβλιογραφία? Είναι μικρός ο αριθμός των ασθενών. Δεύτερον, δύο λεπτά, υπάρχει κι άλλο. Ήταν του Γερμανού, του Ματίας, του Έλκε. Του Έλκε. Μάλιστα. Η υπόθεση ότι βελτιώνεται η υπερλειτουργία του εξωστήρα είναι μέσω των τελευταίων ετών που μιλάμε για ισχυαιμία της ουροδόχου κύστης και το ρόλο της ισχυαιμίας στην υπερλειτουργία του εξωστήρα. Και εμένα μου φάνηκε ύποπτο ένα 20% μείωση της υπερλειτουργίας με την ταταλαφύλλη. Στην υποκυστική απόφραξη έχω απάντηση, διότι χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Blunder Outer Obstruction Index και δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλοι πιο αυστηροί δείκτες ανατομικής απόφραξης. Αλλά για την υπερλειτουργία το απέδωσαν, μας πήγε ο κύριος Αναστασιάδης που έχει μελετήσει την ισχυαιμία του κατώτερου ροπητικού με την υπερλειτουργία του εξωστήρα. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ο πολύ μικρός αριθμός των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη. Πάντως, νομίζω ότι κάνει και ένα τσεκ στις μελέτες του Λεβίτρα της Βαρδαναφύλλης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μπάγερ είχε κάνει δύο μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες Ευρώπη και Αμερική, με σκοπό στόχευε, γιατί υπάρχουν τα βασικά papers πάνω στον εξωστήρα, με σκοπό την υπερδαστήρια κύση να πάρει ένδειξη. Έτσι. Με ουροδυναμική αξιολόγηση πριν και μετά. Δεν θυμάμαι, γιατί τώρα έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Η Βαρδαναφύλλη στα basic experiments είχε την πιο μεγάλη επίδραση στην υπερλειτουργία του εξωστήρα σε σχέση με τα ταλαφύλλη δεύτερη, η Λεβίτρα τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Ε,
εδώ πέρα θα ζητήσω τη βοήθεια του κύριου Καλυβιανάκη, διότι αυτό το άρθρο μου άρεσε. Για ποιο λόγο? Διότι υπάρχει μια, για όλους μας, μια πολύ πολύ δύσκολη υποκατηγορία ασθενών που έχει ΛΑΤΣ και έχει και χρόνια πόδινα σύνδρομα. Η εργασία των συναδέλφων πήρε ασθενείς οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια των ασθενών με σύνδρομο χρόνιου πιελικού άλγους, δηλαδή δεν ξέρουμε γιατί πονάνε, γι' αυτό είναι σύνδρομο, οι οποίοι όμως είχαν αντιμετωπιστεί με την εμπειρική αγωγή τα 3α αντιφλεγμονώδη, αντιβιωτικά και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, και αυτούς τους ασθενείς που συνεχίζουν να έχουν πόνο το οποίο επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους, τι να κάνουν? Ξεκίνησαν μία πρωτοποριακή εργασία με τα κρουστικά κύματα στην περιοχή του Περιναίου. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες για την τεχνική, γιατί δεν τα γνωρίζω, είμαι ειλικρινής. Το ρεζουμέ όμως του άρθρου αυτού είναι ότι σε όλες τις παραμέτρους που μας ενδιαφέρει σαν κλινικούς γιατρούς, δηλαδή ο πόνος, η ποιότητα ζωής, αλλά και κάποιες επιπτώσεις στην ούρηση, σε όλα βρήκαν οι συγγραφείς στατιστικά σημαντική διαφορά μετά από αυτές τις 12 εβδομάδες θεραπείας με κουστικά κύματα στην περιοχή του Περιναίου. Και μάλιστα υψηλά ποσοστά βελτίωσης. Βέβαια, πολύ μεγάλο μειονέκτημα της πρωτοποριακής αυτής κλινικής εργασίας, ότι δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου. Αλλά την ξεχώρισα διότι είναι κάτι πρωτοποριακό. Δεν γνωρίζω αν τα ακουστικά κύματα, πέρα από τη βασική έρευνα που γίνεται για τη συστητική της λειτουργία, ξαναυπήρχε άρθρο που να ασχολήθηκε με αυτή την πολύ δύσκολη υποκατηγορία. Τα είπαμε την Πέμπτη. Τα παρουσιάσαμε στον εικονικό ασθενή. Είναι 5 οι μελέτες. Αλλά οι πιο ενδιαφέρουσες είναι, και αυτή είναι και η εμπειρία μας, γιατί είχαμε και τον Γιάννη τον Μικονιάτη που ξεκίνησε τη διατριβή του πάνω σε αυτό, ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο πλέον, ότι στον πόνο είναι εξαιρετικά. Και μάλιστα είχαμε πει ότι ίσως και 3 συνεδρίες επαρκούν για να εξαφανιστεί ο πόνος. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα στον πόνο. Στα άλλα τώρα έχει κάποιες τάσεις. Ο Γιάννης Μικονιάτης επιμένει ότι και στην ούρηση τους βλέπει καλύτερα. Έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί έχει κάνει καμιά πενταριά για να στήσει το πρωτόκολλο της διατριβής του. Από εκεί και πέρα τώρα έχει βάλει 10 άτομα στη διατριβή του. Στείλτε μας τέτοια. Και τα refractory, τα θέλουμε. Γιατί έχουμε inclusion για refractory σε όλα. Πρέπει να τα έχει κάνει όλα για να μπει. Στο σχολείο, κύριε καθηγητά, και είπατε πώς θα μας βοηθήσει και στην καθημερινή πράξη και στο ιδιωτικά μας ιατρείο. Όταν αντιβίωση, αντιφλεγμονώδη δεν βελτιωθούν. Και αλφα μπλόκερ. Εντάξει, και αλφα μπλόκερ. Θα τους στέλνουμε σε εσάς. Δεν πειράζει, θα φύγουμε από το ιατρείο μας. Έτσι είναι σε αυτή. Θα σου περιμένει και ο Μικονιάτης στη γωνία. Πάντως υπάρχει ένα paper που προσπαθεί και λίγο πιο αντικειμενικά με Euroflow και PVR όσον αφορά σε αυτούς τους ασθενείς, που έγινε πριν και μετά, και είναι και some control. Βέβαια δεν είναι δημοσιευμένο, δεν είναι PubMed, είναι όμως από τη Γερμανία, φαίνεται καλά στημένη μελέτη, δεν ξέρω γιατί δεν δημοσιεύτηκε. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση, το οποίο δείχνει βελτίωση, έκαναν τους ασθενείς πριν και μετά σε σχέση με τη ΣΑΜ ομάδα, δείχνει βελτίωση όσον αφορά το ουροφλό και το υπολοιπόμενο όγκο. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Εγώ είμαι ειλικρινής, επειδή με την βιβλιογραφία των κουστικών κυμάτων δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Όταν μου ζήτησε ο καθηγητής να κάνω ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και έψαξα κάποια άρθρα που να είναι μέσα στο τελευταίο έτος, εμένα μου κέντρισε αυτή η εργασία το ενδιαφέρον, και γιατί ασχολούμαστε και βλέπουμε και ταλαιπωρούμαστε όσο οι ασθενείς και εμείς οι κλινικοί γιατροί όταν έχουμε τους ασθενείς αυτούς με τα αδιάγνωστα επώδυνα σύνδρομα. Αυτή η εργασία, θέλετε να την παρουσιάσω ο κ. Αποστολίδης? Όχι. Είναι αντικείμενο το οποίο δεν έχει καμία, όχι καμία αξία στην καθημερινή κλινική πράξη, έχει κάποια αξία, αλλά πρόκειται για μια μεγάλη ανασκόπηση στις βιβλιογραφίες για το πώς θα βελτιώσουμε στην ευρωουρολογία την αποτελεσματικότητα της αλλαντικής τοξίνης, του Botox. Είναι μία ανασκόπηση της βασικής έρευνας. Και
Αν εγώ κάτι πήρα από αυτό το άρθρο, είναι ότι σίγουρα, αν με ρωτήσει κάποιος γιατί δεν βάζω τον Botox μέσα σε φυσιολογικό όρο και δεν το κάνω μία έγχυση μέσα στην οροδόχο κύστη, πριν διαβάσω το άρθρο θα έλεγα δεν ξέρω. Τώρα θα έλεγα διότι ξέρω δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα και αυτό γιατί έχουν γίνει τέτοιες εργασίες και δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι βοηθάει αν δεν κάνουμε την έγχυση υποβλενογόνια ή ενδοξοστηριακά και την να βάλουμε απλά σαν μια απλή ενδοκιστική έγχυση. Ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε μικρό αριθμό για το DMSO και υπάρχουν κάποιες ερευνητικές προσπάθειες, κυρίως σε πειραματικό επίπεδο, πολύ λίγο σε ανθρώπους με πολύ μικρό αριθμό ασθενών, αλλά έχουμε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για όσους θέλουν συναδέλφους, κυρίως νέους, να ασχοληθούν με τη βασική έρευνα. Και συζητώντας με τον κύριο Αποστολίδη, ενώ εγώ με βάση το διάβασμα του άρθρου που με κούρασε πάρα πολύ και με δυσκόλεψε διότι απαιτεί γνώση βασικής έρευνας, εγώ ξεχώρισα σαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα τη λιποτοξίνη και την προταμίνη. Ο κ. Αποστολίδης που είναι γνώστης, ίσως πιο πολύ από όλους μας, της βασικής έρευνας, μου μίλησε για αυτό το πράγμα. Καμία αξία στην κλινική πράξη, αλλά μου άρεσε σαν άνθρωπο. Γιατί είναι κάτι που δεν μου αρέσει και όλες όσες πρέπει να διαβάζουμε και αυτά που δεν μας αρέσουν. Βασικά, κοινή παράμετρος στις περισσότερες από αυτές τις μεθόδους είναι η προσπάθεια να αυξήσουν τη διαπεραιτότητα του ουροθυλίου για να μπορέσει να περάσει το μόριο της αλλαντικής τοξίνης που είναι μεγάλο. Είναι 150 κιλοντάλτων η τοξίνη αυτή καθ' αυτή. Οπότε, ο στόχος στις περισσότερες από αυτές τις μεθόδους είναι αυτές. Αυτό κάνει το DMSO, αυτό κάνουν τα πρόταμιν transaction domains κτλ. Βοηθούν το μόριο, είτε αυξάνουν τη διαπεραιτότητα του ουροθυλίου, είτε βοηθούν το μόριο να περάσει, να ενσωματωθεί και να περάσει. Το ίδιο κάνουν και τα λιποσωμάτια λιποτοξίνη, είναι οι πιο δοκιμασμένοι αυτή τη στιγμή σε κλινικές μελέτες. Το πρόβλημα είναι σε ανθρώπους, η αποτελεσματικότητα είναι πολύ βραχεία. Δηλαδή, στον ένα μήνα υπάρχει αποτέλεσμα, στους τρεις μήνες αρχίζουν και ξεφτίζουν, ας πούμε, η αποτελεσματικότητά του. Αλλά τα ακουστικά κύματα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μόρια που είναι μέχρι και 2 εκατομμύρια φορές το μοριακό βάρος, ας πούμε, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό πεδίο έρευνας για το μέλλον στην ουροδόχο κύστη. Ήδη υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν... Α, μπράβο, άσε, μιλάει με τη σιγουριά και το λέει, γιατί έχει τα αποτελέσματα στο τσεπάκι, στον υπολογιστή του εκεί πέρα, από όλες τις μελέτες που είχε κάνει στην κύστη, σε ποντίκια βέβαια. Γι' αυτό τώρα το παίζει έτσι. Ας σε δώσω λίγο. Όχι, εντάξει. Κάποιες μελέτες, τέλος πάντων, είναι ελάχιστες οι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί, που δείχνουν ότι επηρεάζουν ήδη από μόνο τους τα ακουστικά κύματα την ουροδόχο κύστη, το τείχομα της ουροδόχου κύστης, έχουν δράσει σε προφλεγμονώδεις παράγοντες κτλ. Εμείς τι έχουμε κάνει, μια μικρή μελετούλα εκεί πέρα με αρουραίους, έτσι, Φώτη. Αυτό, εντάξει, που έχει κάποιες μεταβολές σε δείχνει στα διαβητικά τουλάχιστον ζωάκια. Αλλά όλες αυτές οι μέθοδοι πιστεύω ότι θα προχωρήσουν σε μεγάλο βαθμό στο μέλλον. Αυτή που είναι η πιο ύποπτη είναι η οντοφόρηση, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα κέντρο ουσιαστικά και η οποία από ό,τι στην τελευταία συνάντηση στην Ζυρίχη δεν αναπαράχθηκε σε κανένα άλλο κέντρο. Οπότε αυτή μάλλον... Πάντως, για να καταλάβετε λίγο, να μην μπερδεύεστε, τα ακουστικά δεν είναι θεραπεία. Είναι το vehicle, έτσι. Είναι το όχημα για να δράσουμε σε δρόμους, σε φυσιολογικά pathways. Για να μην μπερδεύεστε. Δεν είναι θεραπεία. Δεν είναι όπως ένα μόριο που το καταπίνεις και κάνει τη δουλειά. Έτσι. Είναι ένα κατσαβίδι για να πειράξεις λίγο τον πίνακα. Για να μπορείτε να αρχίσετε να καταλάβετε τι γίνεται. Και τελειώνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και ελπίζω να μην σας κούρασα, με το τελευταίο άρθρο που ξεχώρισα, το οποίο αφορά ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα brain LATS, τα brain OAB. Όπως είπα και πριν, όλοι οι ασθενείς που θα έρθουν στο ιατρείο μας
δεν είναι, ναι μεν είναι εξατομικευμένος ο κάθε ασθενής, αλλά όλοι μπαίνουν σε pattern. Ένα pattern ασθενών είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν καλοήθη προστατική απόφραξη, ένα pattern είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν λάτς χωρίς να έχουν απόφραξη, ένα pattern στην καθημερινή κλινική πράξη είναι και αυτό. Πολλές φορές το έχουμε πει, γινόμαστε κουραστικοί, αλλά το επαναλαμβάνουμε, διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι στην καθημερινή κλινική πράξη, εμείς οι κλινικοί γιατροί, αρνούμαστε να το αποδεχθούμε. Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όταν οι συνάδελφοι, οι επιστήμονες κάναν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε όλα αυτά τα σύνδρομα και σε όλες αυτές τις καταστάσεις όπου και στα δικά μας τα guidelines της EAU το καλύτερο φάρμακο που έχουμε να τους δώσουμε είναι τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά με βαθμό σύστασης A, κάθισαν και ανασκόπησαν και λένε τελικά μάλλον πολλές από τις ουρολογικές λειτουργικές διαταραχές αλλά και τις γαστροεντερολογικές που κάναν την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχουν σχέση, δεν έχουν σχέση αμυγός με τον προστάτη, με την ουροδόχο κύστη αλλά με τον εγκέφαλο. Επίσης, διαπίστωσαν οι συνεργάτες από την ανασκόπηση της μεγάλης βιβλιογραφίας ότι το άγχος και η κατάθλιψη πολλές φορές σε αρκετούς ασθενείς είναι η γενουσιουργός αιτία της υποκειμενικής ενόχλησης. Και επίσης ότι ο ψυχισμός, η συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς είναι αυτή που θα τον οδηγήσει και στην αναζήτηση της ιατρικής αντιμετώπισης. Ο κύριος Αποστολίδης το έχει τεκμηριώσει σε εργασίες δημοσιευμένες ότι αυτό που θα οδηγήσει έναν ασθενή στα εξωτερικά ιατρία και στο ιατρείο μας δεν είναι η μέτρια ανατομική απόφραξη. Είναι η υποκειμενική του ενόχληση. Και όταν το θυμικό και το συναίσθημα είναι διαταραγμένο, πιο εύκολα θα τον οδηγήσει αν έχει χρήματα στα ιδιωτικά μας ιατρία ή αν δεν έχει χρήματα στα εξωτερικά ιατρία ενός νοσοκομείου. Και πώς το τεκμηριώνουμε αυτό? Άνθρωποι οι οποίοι είναι μια χαρά ευχαριστημένοι θα έρθουν στο νοσοκομείο με κρεατινίνη 8 και αποφρακτική ουροπάθεια χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε γιατρό. Όχι γιατί κατουρούσαν καλά. Κατουρούσαν χειρότερα από τους ασθενείς που βλέπουμε κάθε μέρα στα ιατρία και στα εξωτερικά ιατρία, αλλά δεν τους ενοχλούσε, δεν αναζητούσαν ιατρική αντιμετώπιση. Και πολλές φορές όταν δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε πολύπλοκα συμπτώματα στους ασθενείς ή δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε γιατί δεν μπορεί να βελτιωθούν τα συμπτώματα σε αυτόν τον ασθενή ενώ στους άλλους βελτιώνονται, πάντοτε σύμφωνα με τους συγγραφείς θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας για αδιάγνωστες διαταραχές του συναισθήματος και του ψυχισμού όπου κάνουν δύσκολη την βελτίωση των υποκειμενικών λειτουργικών διαταραχών αλλά τους κάνει και δύσκολους ασθενείς μερικές φορές όσον αφορά και τις προσδοκίες από την κάθε θεραπεία. Η απόλυτη δικαίωση του κ. Μητρόπουλου είναι αυτή η παρουσίαση. Πολύ ωραία. Ερώτηση. Υπάρχει ένα από το κοινό κάποια ερώτηση. Ναι. Κώστα. Ναι, πιο πολύ θα ήθελα να ρωτήσω για το τελευταίο κομμάτι. Ναι, σε κάτι παλιότερες έρευνες για το χρόνιο πυρηνικό άλγος αναφερόταν στα τριγλυκά αντικαταθλιπτικά, επέμεναν πιο πολύ στην αμυτριπτυλίνη. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και αν εμείς μπορούμε να το χορηγήσουμε ή αν χρειάζεται παρέμβαση συναδέλφου για να το δώσουμε? Δεν χρειάζεται. Εμείς από το ιατρείο μαζί με τον κύριο Αποστολίδη, αλλά εγώ και από το ιδιωτικό μου ιατρείο το ξεκινάω. Ξεκινάω με σταδιακή τιτλοποίηση και την αμυτριπτυλίνη, όπως ακριβώς λένε τα guidelines. Αλλά το σαρωτέν. Αλλά υπάρχουν πολλά πλέον, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι κακό. Στελμινάλ είναι πλέον. Δεν είναι. Στελμινάλ. Στελμινάλ. Δεν είναι κακό όμως αν κρίνει σαν γιατρός ότι πρέπει να ξεκινήσει ακόμα και μια τέτοια αγωγή αλλά πρέπει πριν να τον δει ένας γιατρός ο οποίος είναι πιο εξειδικευμένος από εμάς για να του ξεκινήσει αυτή την αγωγή διότι μπορεί να τον βοηθήσει και με... Είναι ο ειδικός γιατρός. Ναι, είναι όχι, γιατρός. Νομίζω η ερώτηση ήταν να έχουμε... Καλύτερα να τον παραπέμψουμε με ένα ενημερωτικό γιατί...
γιατί προτείνουμε αυτή την αγωγή και ενδεχομένως να. Βαΐ, η ερώτηση του Κώστα μάλλον ήταν άμα έχουμε δικαίωμα με τους κωδικούς να το συνταγογραφούμε εμείς ως ρολόγια. Αυτή ήταν η ερώτησή του. Και η απάντηση είναι. Μπορεί να το γράφεις. Μπορούμε, έτσι. Δεν χρειάζεται. Αυτή είναι. Ούτε κόκκινο. Δεν χρειάζεται. Okay. Πάντως δικαιωνόμαστε εν μέρει και από τα guidelines της EU, τα τελευταία guidelines ως κάθε χρονιά. Αν δείτε στο χρόνιο πυλικό άλογος, ας πούμε, έχει μπει πάρα πολύ βαριά πλέον το ψυχολογικό κομμάτι και η ανάγκη της ψυχολογικής υποστήριξης και της πολυδιάστατης αντιμετώπισης τουλάχιστον των ασθενών με χρόνιο πυλικό άλογος. Αλλά τα δεδομένα σιγά σιγά θα αυξηθούν. Δηλαδή πλέον αρχίζει και γίνεται ψυχοσωματική, ιατρική, θα έχει πιο εντυπωσιακή παρουσία. Και, εντάξει, γνωρίζουμε ότι στην υπερλειτουργήκηση το 40% είναι placebo effect, έτσι κι αλλιώς από όλες τις κλινικές μελέτες. Πόσοι ασθενείς έρχονται και σας λένε, ξέρω εγώ, ότι στο άκουσμα του νερού τρέχω στην τουαλέτα, όταν κάνω δουλειές που αφορούν νερό τρέχω στην τουαλέτα, με το που θα βάλω το κλειδί στην πόρτα, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα κρατιέμαι καλά, με το που θα βάλω το κλειδί στην πόρτα μου φεύγουνε. Εντάξει, αυτά όλα είναι ρόλος του εγκεφάλου πάνω στην ρύθμιση του κατώτερου ροπητικού, βέβαια. Σαφώς αφορά νευροχημικούς, νευροενδοκρινολογικούς μηχανισμούς έκφρασης, αλλά το πώς εμπλέκονται όλα αυτά με τον ψυχισμό είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για το μέλλον. Εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό το πράγμα, δεν ούτε οι δικαιώσεις έχουν νόημα, ούτε τίποτα. Λίγο πιο κοντά. Θα ήθελα να το πω, για να μην ακούγεστε μεταξύ σας όταν μιλάτε, όταν το ξεχνάτε, το έχουν κάνει, το έχουν ρυθμίσει, ότι πρέπει να πας κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι. Νομίζω πως ένα μήνυμα για την καθημερινότητά μας είναι το εξής, για να ξεχωρίζει κανείς πιο εύκολα αυτούς τους δύσκολους ανθρώπους και αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που θα χρειάζονται σίγουρα και τη συμβουλή και συμβολή και συμβουλή κάποιου εξειδικευμένου συναδέλφου. Πιστεύω ότι όταν συνυπάρχουν άλλες καταστάσεις που είναι πάρα πολύ απλό από το ένα γρήγορο ιστορικό παίρνοντας κανείς, άλλων ψυχοσωματικών καταστάσεων και τέτοιου είδους εκφράσεων ψυχοπαθολογίας, όπως είναι το ευερέθιστο έντερο, η ποικιλόχους πυρητηρίας ή η συμπτωματολογική δερματίτιδα, νομίζω πως είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει, να πει κανείς ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα τα καταφέρω να τον χειριστώ αυτό τον άρρωστο σε αυτό το κομμάτι και θα χρειάζομαι τη συμβουλή και συμβολή ενός ανθρώπου ο οποίος να ξέρει λίγο πιο πολλά πράγματα από μένα και να διερευνήσει και το πραγματικό υπόβαθρο αυτής της ιστορίας. Γιατί εκείνο το οποίο, αν το δείτε, τουλάχιστον μετά από τη διαδρομή τόσων χρόνων στην καθημερινή ουρολογία, εγώ εκείνο που συναντώ σήμερα είναι όλο και πιο πολλά νέα παιδιά, τα οποία ευνουχισμένα από τις μαμάδες τους, στον 21ο αιώνα και το 2018, όλο και πιο πολλά νέα αγοράκια είναι εκείνα τα οποία έχουν σέρνε τέτοια ψυχοπαθολογία πάνω τους από πάρα πολύ νωρίς και δεν είναι ο παλιός πενιντάρης, ο οποίος για χίλιους διαφορετικούς άλλους λόγους καταπιεσμένης προσωπικότητας μπορούσε να αναπτύξει τα λάτς τα παλιότερα χρόνια. Αυτή η διαφοροποίηση νομίζω πως πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Επίσης μας βοηθάει και το IPSS, όσο και να φαίνεται αυτό και να ακούγεται παράξενο. Ένα IPSS που χρησιμοποιούμε την μία έκδοση που έχουμε στο Ιατρείο της Λειτουργικής Ουρολογίας, όπου η ποιότητα, η επίπτωση στην ποιότητα ζωής, πάρα πολύ ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, μάλλον δυσαρεστημένος, δυστυχισμένος και πολύ δυστυχισμένος. Οι ασθενείς που αναφέραν δυστυχισμένος και πολύ δυστυχισμένος στην ουροδυναμική αξιολόγηση των ΛΑΤΣ ήταν οι λιγότερο αξιόπιστοι. Ενώ είχαν συμπτώματα ενδεικτικά υποκυστικής απόφραξης, δεν είχαν ανατομική απόφραξη. Ενώ είχαν συμπτώματα αποθήκευσης, δεν είχαν υπερλειτουργία του εξωστήρα και είχαν αισθητηριακή έπηξη. Μπορούμε στο ιατρείο πάρα πολύ εύκολα με το IPSS να μας βοηθήσει και αυτό στο να δούμε ποιος ασθενής είναι υπερεκτιμά τα συμπτώματά του, υπερμεγενθύνει τα λάτς του και κυρίως πριν σκεφτούμε κάποια παρέμβαση η οποία θα είναι μία αναστρέψιμη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.